Τετάρτη 10 Ιανουαρίου σήμερα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Αλεξάνδρειας, τον Δημήτρη Σαμαρά. Πρόεδρε, από τον αγώνα με τον Εδεσσαϊκό που έγινε την Κυριακή, όπου η ομάδα πήρε ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στην Έδεσσα, μέχρι και σήμερα που γίνεται η πρώτη προπόνηση, νομίζω, μετά από αυτό το παιχνίδι, μεσολάβησαν πολλά λόγια, πολλές σκέψεις, αλλά στο τέλος νομίζω ότι καταφέρατε να διαψεύσετε όλους αυτούς σε αυτά που είπαν. Θέλουμε να μου πείτε ακριβώς τι έγινε. Λοιπόν, καλησπέρα σε εσάς, στους φιλάβους της Συμμαθίας, σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά να έχουμε. Ανέλαβα την ομάδα το καλοκαίρι με μεγάλες προσδοκίες, το ξέρουμε όλοι. Κάναμε αρκετά πράγματα, φέραμε πολύ καλούς παίκτες στην ομάδα. Γίνανε λάθη, γίνανε αρκετά λάθη και από μένα. Αναλαμβάνω όποιο λάθος, είτε οικονομικό είτε οτιδήποτε, το έχω πληρώσει και το πληρώνω. Η αλήθεια είναι ότι και χθες έγινε προπόνηση. Διάβασα σε κάποια site κάποιες ανακρίβειες ότι υπάρχουν προβλήματα στην Αλεξάνδρεια. Όχι, δεν υπάρχουν προβλήματα, ούτε οικονομικά. Το θέμα ήταν το εξής, ότι έκανα ένα τραγικό λάθος, άφησα αρκετούς παίκτες, όσο πολλούς, να φύγουν χωρίς να τους πάρω τα χρήματα τα οποία άλλοι ταξίζαν, άλλοι όχι. Λοιπόν, αυτά που θα αναλογούσαν, όπως κάνουν όλες οι ομάδες όταν φεύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, με τον τρόπο που φεύγουν, που φύγαν κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα είναι εδώ, ο προπονητής είναι εδώ, η διοίκηση είναι εδώ, ο πρόεδρος είναι εδώ, έχει κάνει τα πάντα και το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Προσκαλώ όλο τον κόσμο να έρθει την Κυριακή στο γήπεδο. Αυτούς που θέλουν να είναι κοντά στην ομάδα, τους θέλω με πολύ χαρά. Δεν έχω να δώσω λόγο όμως σε κανέναν τίποτα που θα κάθεται να σχολιάζει αρνητικά το έργο μου. Έχω αφήσει την οικογένειά μου, έχω αφήσει τις δουλειές μου, έχω ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα και χρόνο τα τελευταία χρόνια και το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας, άσχετα αν κάποιοι κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Λοιπόν, η ομάδα είναι εδώ, έχει μέλλον, το πιστεύουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να κρατηθεί η κατηγορία. Και θα το δείτε. Στο τέλος θα ξαναμιλήσουμε. Αυτά. Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι αν πάρουμε μέσα στην πόλη της Αλεξάνδρειας τους εχθρούς και τους φίλους αυτής της ομάδας, είναι λίγοι νομίζω αυτοί που δεν θέλουν το καλό της. Και δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη για λίγα άτομα να παίρνει μπάλα όλους τους φιλάθλους. Γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι, αυτοί που ενδιαφέρονται για την Αλεξάνδρεια, που δεν υπάρχει ούτε Φίλιππος, ούτε ΑΕ Αλεξάνδρεια, ούτε Σεβαστή, ούτε τίποτα. Μιλάμε για Αλεξάνδρεια. Νομίζω ότι είναι λίγοι, πρέπει να απομονωθούν για να πάει η ομάδα μπροστά, για να μπορέσει να πετύχει το στόχο της σωτηρίας. Είμαι κάθος σε αυτό ότι υπάρχει μόνο μία ομάδα, είναι η Αλεξάνδρεια. Δεν με ενδιαφέρει αν λεγόταν ΑΜΣ, αν λέγεται Μέγας Αλέξανδρος, είναι η Αλεξάνδρεια, αν λέγεται ΑΕ, οτιδήποτε. Και πριν μερικά χρόνια, όταν έγινε ΑΕ, τα ίδια πράγματα λέγαν κάποιοι προκάτοχοι μας. Λοιπόν, στο μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι ο κόσμος να ξαναπλησιάσει την ομάδα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από συγκεκριμένους ανθρώπους, λίγους όμως. Όχι γιατί δεν θέλουμε κάποιον κοντά, γιατί είμαστε κλειστή ομάδα. Προσκαλέσαμε πάρα πολλές φορές τον κόσμο, το φέραμε στο γήπεδο, το βγάλαμε από το καφενείο και από το σπίτι του. Λοιπόν, θέλουμε κριτική, καλοπροαίρετη. Κακοπροαίρετη, ας την κάνω στα καφενεία. Η συνέχεια του πρωταθλήματος. Ξεκινάει πάλι ένας Γολγοθάς με τρία παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Η ομάδα δείχνει προετοιμασμένη να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο δρόμο. Έχουν έρθει κάποια παιδιά, θα έχουν και ακόμη κάποια να βοηθήσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Αρχίζει γενομένης από την Κυριακή. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε Κυριακή νικητές. Θα δώσουμε τα πάντα, την ψυχή μας. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τους στηρίζουμε, στηρίζουν, είμαστε δίπλα. Την Κυριακή στο γήπεδο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα δώσουν την ψυχή τους. Όπως κάνανε και προχθές στην Έδεσσα. Θυμάμαι πως το καλοκαίρι η ομάδα ξεκίνησε με κάποιες βλέψεις. Βλέποντας τους παίχτες που ήρθαν, τις εμπειρίες που είχαν, λέγαμε όλοι ότι η ομάδα είναι ικανή ακόμη και να φτάσει στο στόχο της Β' Εθνικής. Σήμερα παλεύουμε για τη σωτηρία. Μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Πώς το βλέπει ο πρόεδρος της ομάδας? Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εντάξει, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιες άλλες ομάδες, το υλικό που έχει η Αλεξάνδρεια πιστεύω ότι δεν το είχε και δεν το έχει καμία άλλη ομάδα πέρα από τον Ηρακλή. Έτσι, η οποία έχει κάποιους παίκτες που είναι επεκταράδες, είναι για άλλες κατηγορίες. Ο Λαγκαδάς, μου άρεσε πάρα πολύ. Και κάποιοι συγκεκριμένοι παίκτες του πρώτου γύρου και τον Άρη Παλιχωρίου. Όλες οι άλλες ομάδες, χωρίς να τους προσβάλλω, είναι ισοδύναμες.
7-8 παίκτες, παικταράδες που είχε η Αλεξάνδρεια, νομίζω δεν τους είχε καμία ομάδα. Σε αυτό είμαι κάθετος, γιατί ξέρω την αξία των παιχτιών που ήταν εδώ. Στο θέμα διαιτησία, Πρόεδρε, στα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει, βλέπουμε ότι έστω και το 50-50, πολλές φορές δεν το έχει πάρει η Αλεξάνδρεια. Τις περισσότερες φορές η διαιτησία ήταν εναντίον. Υπάρχει κάποιος τρόπος να καταπολεμηθεί αυτό το πράγμα? Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με τη διαιτησία, δεν μας ενδιαφέρει η διαιτησία. Αυτό κάναμε όλα τα χρόνια, αυτό κάναμε και φέτος. Ναι, είναι αλήθεια ότι η διαιτησία δεν μας πηγαίνει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Παίζει πάρα πολύ αντίθετα. Πολλά αποτελέσματα δεν ήρθαν εξαιτίας αυτών των κυρίων. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά όλα πίσω, πάμε μπροστά. Ας μην πούμε κάτι άλλο. Καλέσουμε τον κόσμο την Κυριακή στο γήπεδο, δίνουμε έναν τελικό την Κυριακή. Παραπάνω θα πούμε την Κυριακή το βράδυ. Θα σας ενημερώσουμε, έχουμε τη βασιλόπιτά μας κτλ. Να κάνουμε μια νίκη την Κυριακή και μετά θα τα πούμε. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε οι στόχοι να πετύχουν. Στο τέλος θα σωθεί η ομάδα και να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Θα δώσουμε την ψυχή μας η ομάδα να σωθεί. Αυτό να το ξέρετε. Σας το υπογράφω. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.